Με αφορμή την υπογραφή το μεσημέρι των Θεοφανίων και του τελευταίου ιδιωτικού συμφωνητικού εργοδοσίας απολυμμένου της βιομηχανίας εσωτερικών λοιπασμάτων από τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων, ο ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας χαιρετίζει το τέλος στην ομηρία, όπως αναφέρει με σχετικό δελτίο τύπου των 180 απολυμμένων της βιομηχανίας. Στην ανακοίνωσή της, η τοπική οργάνωση του κόμματος υπενθυμίζει ότι ήταν πάντα στο πλάι των απολυμμένων, παλεύοντας για τη δικαίωσή τους ακόμα και όταν οι ίδιοι πραγματοποίησαν κατάληψη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καβάλα και αναγνωρίζει τη συμβολή τόσο των τριών βουλευτών της πόλης ως και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέα Νεφελούδη, αναφέρουν στην ανακοίνωση. Κάτι που συμφωνήθηκε στη διαδικασία των συζητήσεων ήταν αυτό ακριβώς, ότι θα γίνει μια πρόταση από την πλευρά της διοίκησης για την εξυγίανση και βεβαίως θα ξεκινήσει μια διαδικασία συζητήσεων με το Υπουργείο Βιομηχανίας και τους αρμόδιους υπουργούς για να δούμε κατά πόσο αυτή ευσταθεί ή θα την προτείνει άλλα η κυβέρνηση. Θα δούμε. Είναι μπροστά μας ένα ζήτημα που πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να διευθετηθεί.